Ο γνωστός και μεγάλος μάγος Ανδρέας Λιωτατής είναι κοντά μας. Δεν είναι τυχαίο το όνομά του στην Κύπρο. Και που όλοι οι Κύπρος τρελαίνεται και τον χρυσοπληρώνουν για να είναι στα προγράμματά τους. Κύπριος, γνωστός βέβαια. Ναι, αγαπάνε πάρα πολύ στην Κύπρο. Για, τον λατρεύουν, είναι θεός στην Κύπρο. Έτσι. Παρακαλάνε για να τον έχουν σε ένα σοου. Και εμείς είναι πολύ μεγάλη μας τιμή που ήρθε και είναι κοντά μας. Τι κάνουμε, έτσι το κάνουμε, νάμπρα. Αυτό είναι, για τάμπρα. Κάπανε σήμερα καλό. Έγινε το πρόεδρο μου, αμήν φορούν καπελόν. Μέσα σε λίγα λεπτά ο πρόεδρος Χριστόφιας μετατράπηκε σε μεγάλο μάγο. Το αποτέλεσμα εντυπωσιακό. Και αυτό που είδατε δεν ήταν τίποτα. Ο πρόεδρος Χριστόφιας άφησε άφωνους μικρούς και μεγάλους όταν έβαλε το κατάλληλο κοστούμι και άρχισε το ένα μαγικό μετά το άλλο. Έβαλε τα χέρια του στη στολή του ταχυδακτυλουργού και ως άλλος σύγχρονος μάγος, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, κατέληξε μικρούς και μεγάλους στην καθιερωμένη γιορτή για το ραδιομαραθώνιο που διοργανώνει η πρώτη κυρία στο Προεδρικό Μέγαρο. Πάμε δυνατά! Περιστέρια, μαντήλια και μπαστούνια, κομφετί και χρυσόσκονη επιστράτευσε ο ταχυδακτυλουργός Δημήτρης Χριστόφιας και μάγεψε όχι μόνο τους φιλοξενούμενους, αλλά και το προσωπικό. Και ο ίδιος ο πρόεδρος έδειχνε πάντως να απολαμβάνει το ρόλο του. Ολοκληρώνοντας το νούμερό του, εισέπραξε θερμό χειροκρότημα αλλά και ένα ζεστό φιλί από τη σύζυγό του. Την παράσταση έκλεψε σήμερα ο πρόεδρος Χριστόφιας στην εκδήλωση που διοργανώθηκε στο Προεδρικό για τα παιδιά με ειδικές ικανότητες στο πλαίσιο του ραδιομαραθωνίου. Σε ρόλο ταχυδακτυλουργού μετέτρεψε ενώπιον όλων τις χαρτοπετσέτες σε περιστέρια. Άμπρα, κατάμπρα, φόκους, φόκους. Φίτιμπους! Είναι τα περιστέρια της ειρήνης, λέει ο Πρόεδρος, και να του ευχηθούμε κάτι το καλύτερο. Ειρήνη στην Κύπρο, εμείς. Και φυσικά οι μαγικές ικανότητες του Προέδρου δεν σταμάτησαν εδώ. Διασκέδασε τα παιδιά με πολλά και δύσκολα τρίκς, προκαλώντας τα χειροκροτήματα όλων, ακόμα και το θαυμασμό της πρώτης κυρίας. Πάμε δυνατά! Του ικανότητες με ολίγην βεβαίως βοήθεια. Χαρούμενες στιγμές πέρασαν παιδιά εγκλωβισμένων αλλά και που βρίσκονται υπό την επίβλεψη του Γραφείου Ευημερίας στο Προεδρικό Μέγαρο. Ο πρόεδρος Παπαδόπουλος και ο υπουργός παιδείας Πεύκιος Γεωργιάδης θυμήθηκαν τα παλιά τους. Όταν ήταν μαθητές, οι δύο φίλοι έγραψαν ιστορία σε ρόλους ταχυδακτυλουργού στο Ελένιο Δημοτικό Σχολείο και στο Παγκύπριο Γυμνάσιο. Μετά από κάποια χρόνια, δοκίμασα ξανά τις ταχυδακτυλουργικές ικανότητές τους. Έστω μετά από δύο προσπάθειες, ο πρόεδρος Παπαδόπουλος κατάφερε να μετατρέψει Περιστέρι σε λαγό. Έναν όμορφο, τι θα φτιάξει. Θα φτιάξει ελέφαντα. Άμπρα κατάμπρα. Άμπρα κατάμπρα. Όχι, άμπρα κατάμπρα, φόκους, φόκους, φίτιπους. Να το. Δυστυχώς δεν τα καταφέρεις, πρόεδρε. Θα σώσω ακόμα ένα τσάνς. Τελευταίο τσάνς. Δεν έχουμε άλλη ευκαιρία, πρόεδρε μου.
Σε θέση βοηθού ήταν ο Υπουργός Παιδείας Πεύκιος Γεωργιάδης. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Στάσος Παπαδόπουλος, απένει με βραβεία και επένου στα παιδιά του Δημοτικού και Γυμνασίου του κατεχόμενου Ριζοκαρπάσου σε διαγωνισμό ζωγραφικής.